I wanna know your dark side. I wanna know your secrets. I wanna be your lifeline. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Tell me you're more than just a highlight. Pretty pictures on the outside. I hate to stare at you through these lights. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted. Γεια σας, γεια σας. Εν μέσω του πρώτου μήνα της Άνοιξης το επεισόδιο μας αυτό. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε για τη χρήση παραγόγων αίματος στη χειρουργική στόματος και την εμφυτευματολογία. Θα πάρουμε μια πρώτη γεύση για το κληρονομικό δίκαιο, θα δούμε πώς επηρεάζει ο σακχαρώδης διαβήτης στα μάτια μας και τέλος θα γνωρίσουμε βοηθητικούς τρόπους σκέψης σε δύσκολες συνθήκες. Για πάμε! Στον τομέα της ιατρικής, η τεχνολογία έχει δημιουργήσει πολλές νέες μεθόδους αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας του ανθρώπου. Ξέρετε, για παράδειγμα, ότι με τη λήψη λίγου αίματος από έναν ασθενή και την κατάλληλη επεξεργασία του μπορούν να αντιμετωπιστούν με πολύ καλά αποτελέσματα χειρουργικές επεμβάσεις στόματος ή εμφυτεύματα. Γι' αυτό ακριβώς μας μιλά σήμερα η στρατιωτική χειρουργός οδοντίατρος Κέλλη Γεραλή. Γεια σας. Ονομάζομαι Κέλλη Γεραλή, είμαι στρατιωτικός χειρούργος οδοντίατρος και σήμερα θα μιλήσουμε για τη χρήση των παραγόγων αίματος στη χειρουργική στόματος και την εμφυτευματολογία. Το PRF, Platelet Rich Fibrin, είναι ένα βιολογικό υλικό που παρασκευάζεται μετά από λήψη και φυγοκέντρηση αίματος από ουσία αντιπυκτικών παραγόντων. Μετά τη φυγοκέντρηση, το αποτέλεσμα είναι ένας συνόδης θρόμβος πλούσιος σε αιμοπετάλια, λευκά αιμοσφαίρια, αυξητικούς παράγοντες και βλαστοκύτταρα. Ανάλογα με το χρόνο και την ταχύτητα της φυγοκέντρησης, είναι δυνατό να προκύψουν διάφορα παράγωγα αίματος με ελαφρώς διαφοροποιημένες συγκεντρώσεις των βιολογικών παραγόντων που αναφέραμε σε υγρή μορφή, ενώ είναι εφικτή και η παραγωγή βιολογικών μεμβρανών που χρησιμοποιούμε ευρύτατα στη χειρουργική στόματος και την εμφυτευματολογία. Με την τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα αυτό, έχουν προκύψει νέα, εξελιγμένα πρωτόκολλα φυγοκέντρησης που μας δίνουν βιολογικούς παράγοντες με ολοένα και πιο βελτιωμένες ιδιότητες, όπως PRF, PRP, APRF, IPRF και IPRF+, APRF Liquid και ούτω καθεξής. Με τη χρήση των παραγόγων του ίδιου μας του αίματος, επιταχύνονται οι φυσιολογικές επουλευτικές διαδικασίες του οργανισμού, επιτυγχάνεται πλουσιότερη αιμάτωση και ενεργοποιείται ο μηχανισμός δημιουργίας νέων κυττάρων και η ιστική αναγέννηση. Στην χειρουργική στόματος και την εμφυτευματολογία, τα παράγωγα αίματος χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε μια πληθώρα εφαρμογών στην περιοδοντολογία, στην οστική αναγέννηση με χρήση μοσχευμάτων και μεμβρανών, στις ανυψώσεις ιγμωρίου, ακόμα και στις χειρουργικές εξαγωγές εγκλείστων. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι καλύτερη και ταχύτερη επούλωση, αυξημένη και πλουσιότερη αγκύωση της περιοχής της επέμβασης, λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος και ίδημα, ελαχιστοποίηση των επιπλοκών και των πιθανοτήτων επιμόλυνσης, καθώς και ταχύτερη και καλύτερη αναγέννηση του οστού μέσω μιας 100% φυσικής και απλής διαδικασίας, καθώς απομονώνουμε αυξητικούς παράγοντες από το ίδιο το αίμα του ασθενή με μια απλή και ανώδυνη αιμολυψία, η οποία πραγματοποιείται στο χώρο του ιατρείου. Εκτός όμως από τη χειρουργική στόματος και την εμφυτευματολογία, η χρήση των παραγόγων αίματος έχει πολλές ακόμη εφαρμογές στην αισθητική και αναγεννητική ιατρική, όπως αισθητικές θεραπείες αντιγύρανσης προσώπου μέσω της αυτόλογης μεσοθεραπείας, στη βελτίωση ουλών αλλά και σημαδιών ακμής, στην εξάλληψη δυσχρωμιών, στη θεραπεία της τριχόπτωσης και στην ορθοπαιδική.
Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει για κληρονομιές, διαθήκες, κληρονόμους και διάφορες άλλες έννοιες που στην ουσία αφορούν το κληρονομικό δίκαιο. Μια πρώτη εισαγωγή σε αυτό μας κάνει σήμερα ο δικηγόρος Παναγιώτης Νύκτας. Δείτε το βίντεο και δεν θα χάσετε. Γεια σας, ονομάζομαι Παναγιώτης Νύκτας. Είμαι δικηγόρος και σήμερα θα απαντήσουμε στις πιο συνηθισμένες απορίες που έχει κάποιος όταν έρχεται σε επαφή με θέματα που αφορούν την κληρονομιά. Το κληρονομικό δίκαιο ρυθμίζεται από τα άρθρα 1710 έως 2035 του Αστικού Κώδικα και σε αυτά είναι καλό να τρέξει κάποιος όταν θέλει να έχει μια πιο πλήρη εικόνα. Όσα θα πούμε σήμερα βασίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ας πάμε όμως στις ερωτήσεις. Πώς συντάσσεται μια διαθήκη? Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να δούμε καταρχάς τι είδους διαθήκες προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος διακρίνει τις διαθήκες στις τακτικές και στις έκτακτες διαθήκες. Οι τακτικές διαθήκες, για να είναι έγκυρες, επιβάλλεται από τον νόμο να έχουν συγκεκριμένο τύπο. Με τη σειρά τους διακρίνονται στην ιδιόγραφη διαθήκη, τη δημόσια διαθήκη και τη μυστική διαθήκη. Την ιδιόγραφη διαθήκη, όπως λέει και το όνομά της, την γράφει εξ ολοκλήρου ο διαθέτης με το χέρι του, χρονολογείται και υπογράφεται από τον ίδιο. Η δημόσια διαθήκη συντάσσεται από το διαθέτη ενώπιον συμβολιογράφου και με την παρουσία τριών μαρτύρων ή ενός δεύτερου συμβολιογράφου και ενός ακόμη μάρτυρα και δεν απαιτείται να είναι γραμμένη με το χέρι του διαθέτη. Η δημόσια διαθήκη συντάσσεται από το διαθέτη ενώπιον του συμβολιογράφου και με την παρουσία τριών μαρτύρων ή με την παρουσία ενός δεύτερου συμβολιογράφου και ενός ακόμα μάρτυρα και δεν είναι απαραίτητο να είναι γραμμένη από το χέρι του διαθέτη. Η μυστική διαθήκη παραδίδεται από το διαθέτη στο συμβολιογράφο σφραγισμένη σε φάκελο με την παρουσία τριών μαρτύρων ή ενός ακόμα συμβολιογράφου και ενός μάρτυρα και πάλι δεν είναι απαραίτητο να είναι γραμμένη με το χέρι του διαθέτη. Οι έκτακτες διαθήκες συντάσσονται κατ' εξαίρεση λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που δεν επιτρέπουν στον διαθέτη να τηρήσει κάποιον από τους τύπους των τακτικών διαθήκων. Δεν απαιτούν συγκεκριμένο τύπο για να είναι έγκυρες και είναι εξής: διαθήκη σε πλοίο, διαθήκη σε εκστρατεία και διαθήκη σε αποκλεισμό. Άλλου είδους έγκυρη διαθήκη δεν υπάρχει. Σε περίπτωση που έχουμε περισσότερες από μία έγκυρες διαθήκες, θα ισχύσουν ένα από τα δύο ακόλουθα ενδεχόμενα. Στο πρώτο ενδεχόμενο, οι διαθήκες θα ρυθμίζουν το ίδιο κληρονομιαίο αντικείμενο, οπότε θα ισχύει η τελευταία, η πιο πρόσφατη διαθήκη. Στο δεύτερο ενδεχόμενο, η κάθε διαθήκη θα ορίζει διαφορετικό αντικείμενο της κληρονομιάς, οπότε θα ισχύουν και οι δύο παράλληλα. Ας το δούμε με ένα παράδειγμα. Έστω ότι ο Α συντάσσει διαθήκη με την οποία ορίζει ότι το αυτοκίνητό του θα το κληρονομήσει ο γιος του. Μετά από λίγο καιρό συντάσσει πάλι διαθήκη με την οποία ορίζει ότι το αυτοκίνητό του θα το κληρονομήσει η κόρη του. Τελικά θα κληρονομήσει το αυτοκίνητο η κόρη του. Αν όμως στη δεύτερη διαθήκη ο διαθέτης δεν έλεγε κάτι για το αυτοκίνητο, αλλά όριζε ότι η κόρη του θα πάρει το μηχανάκι, τότε ο γιος του θα κληρονομούσε το αυτοκίνητο με βάση την πρώτη διαθήκη και η κόρη του θα κληρονομούσε το μηχανάκι με βάση την τελευταία διαθήκη. Ισχύουν δηλαδή και οι δύο παράλληλα. Ποιος είναι ο κληρονόμος αν δεν υπάρχει διαθήκη? Στην περίπτωση που δεν έχουμε διαθήκη, ο νόμος ορίζει ποια πρόσωπα θα κληθούν ως κληρονόμοι. Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει 6 τάξεις εξαδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής. Κάθε τάξη αποτελείται από ορισμένα πρόσωπα και τα πρόσωπα κάθε τάξης αποκλείουν τα πρόσωπα της επόμενης τάξης. Ξεκινάμε δηλαδή από την πρώτη τάξη και στην περίπτωση που αποκλειστούν όλα τα πρόσωπά της, τότε μόνο πάμε στην επόμενη και ούτω καθεξής. Και μέσα όμως στην κάθε τάξη ισχύει προτεραιότητα κατά ρίζες. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι ο Α δεν αφήνει διαθήκη και αφήνει πίσω του εγκύτερους συγγενείς, το γιο του, τη σύζυγό του, τον εγγονό του και τον πατέρα του. Σύμφωνα με το άρθρο 1813 του Αστικού Κώδικα, θα κληθούν στην πρώτη τάξη ο γιος του και η σύζυγός του να τον κληρονομήσουν. Αν στο παράδειγμά μας ο γιος του αποποιηθεί την κληρονομιά για κάποιους λόγους, τότε στη θέση του θα κληθεί να τον κληρονομήσει ο εγγονός του μαζί με τη σύζυγό του. Αν και πάλι και ο εγγονός του αποποιηθεί την κληρονομιά, τότε πια πάμε στη δεύτερη τάξη, όπου θα κληθεί ο πατέρας του να τον κληρονομήσει μαζί με τη σύζυγό του. Ο σύζυγος καλείται στις 4 πρώτες τάξεις, παράλληλα με τους συγγενείς του ανώντα, να τον κληρονομήσει. Στην πρώτη τάξη λαμβάνει το 1 τέταρτο της κληρονομίας περιουσίας, ενώ στη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη τάξη παίρνει το μισό της κληρονομίας περιουσίας. Αν εξαντληθούν οι 4 πρώτες τάξεις, τότε μόνο έρχεται στην 5η τάξη μόνος του ο σύζυγος να κληρονομήσει εξ ολοκλήρου το θανόντα.
Και αν ο Θανόν δεν είχε σύζυγο ή ο σύζυγος έχει πεθάνει, έχει αποποιηθεί, έχει εκπέσει ως ανάξιος, έχει αποκληρωθεί, τότε μόνο έρχεται το ελληνικό δημόσιο στην έκτη τάξη να κληρονομήσει μόνο του εξ ολοκλήρου το Θανόντα. Η εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή εφαρμόζεται και σε περίπτωση που έχουμε διαθήκη, στην οποία όμως δεν ορίζονται οι τύχοι ορισμένων αντικειμένων της κληρονομιάς. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι ο Α αφήνει διαθήκη με την οποία ορίζει ότι τα δύο ακίνητά του θα τα λάβει έκαστος η σύζυγός του και ο γιος του. Αν ο Α έχει στην κυριότητά του και δύο αυτοκίνητα, για να δούμε ποιος θα τα κληρονομήσει, θα ανατρέξουμε στην εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή. Τι είναι η νόμιμη μοίρα και γιατί είναι σημαντική για τον κληρονόμο? Ο νόμος, θέλοντας να προστατέψει το στενό οικογενειακό περιβάλλον του διαθέτη, επιβάλλει σε περίπτωση που ο τελευταίος έχει συντάξει διαθήκη, ένα μέρος της κληρονομίας περιουσίας να το αποκτούν ορισμένα συγγενικά του πρόσωπα, ακόμη και αν ο διαθέτης δεν τα συμπεριέλαβε στη διαθήκη του. Βλέπουμε εδώ ότι κατ' εξαίρεση περιορίζεται η διανεμητική εξουσία του διαθέτη. Τα πρόσωπα που δικαιούνται νόμιμη μοίρα είναι αποκλειστικά οι απόγονοι, οι γονείς και ο σύζυγος. Και το ποσοστό που δικαιούνται ανέρχεται στο μισό του ποσοστού που θα ελάμβαναν με την εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή. Αν δεν υπήρχε διαθήκη, η σύζυγος θα ελάμβανε το 1 τέταρτο των 100.000 ευρώ, άρα 25.000 ευρώ. Η νόμιμη της μοίρα είναι το μισό του ποσού αυτού, άρα η σύζυγος δικαιούται 12.500 ευρώ από την κληρονομία περιουσία. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κληρονόμου, κληροδόχου και καταπιστευματοδόχου? Ο κληρονόμος είναι ο καθολικός διάδοχος. Αποκτά δηλαδή στο σύνολο την κληρονομία περιουσία, εννοώντας ότι αποκτά τόσο το ενεργητικό της, όσο και το παθητικό, τα χρέη της δηλαδή, με αποτέλεσμα να μπορούν οι δανειστές του Θανόντα να στραφούν και κατά της ατομικής του περιουσίας. Ο κληροδόχος είναι ο ειδικός διάδοχος του Θανόντα, με την έννοια ότι δεν κληρονομεί στο σύνολο την κληρονομία περιουσία, αλλά είναι το πρόσωπο το οποίο θέλησε ο διαθέτης να ωφελήσει, δίνοντάς του ένα μέρος από την κληρονομιά. Η κληροδοσία μπορεί να συσταθεί μόνο με διαθήκη. Και η ουσιαστική διαφορά του κληροδόχου από τον κληρονόμο είναι ότι ο κληροδόχος δεν ευθύνεται με την ατομική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς. Μετά από όλα αυτά, θα αναρωτιέστε, αφού μπορούμε να εγκαταστήσουμε κληροδόχο που να πάρει μόνο το ενεργητικό της περιουσίας, γιατί δεν το κάνουν όλοι? Το αρνητικό του κληροδόχου είναι ότι ο νόμος τον θέτει σε κατώτερη θέση από τους δανειστές του Θανόντα, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να μπορούν να στραφούν και κατά του κληροδόχου σε περίπτωση που η υπόλοιπη κληρονομία περιουσία δεν επαρκεί. Ο καταπιστευματοδόχος είναι καθολικός διάδοχος και συγκεκριμένα ο απότατος κληρονόμος. Στο καταπίστευμα, η περιουσία περιέρχεται διαδοχικά σε δύο διαφορετικά πρόσωπα, στον άμεσο κληρονόμο και στο καταπιστευματοδόχο, στον απότατο κληρονόμο. Συγκεκριμένα, ο άμεσος κληρονόμος, ο βεβαρημένος άμεσος κληρονόμος, έχει την κληρονομιά μέχρι την παρέλευση ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που έχει ορίσει ο διαθέτης ή μέχρι την επέλευση ενός συμβάντος, την πλήρωση δηλαδή μίας αίρεσης, μετά από τα οποία υποχρεούται να παραδώσει την κληρονομιά στον καταπιστευματοδόχο, ο οποίος το εξής είναι ο μοναδικός κληρονόμος του διαθέτη. Ας το δούμε όμως με ένα παράδειγμα. Έστω ότι ο Α αφήνει μέσω διαθήκης άμεσο βεβαρημένο κληρονόμο το γιο του. Επειδή όμως φοβάται ότι ο γιος του υπάρχει ενδεχόμενο να πουλήσει την κληρονομιά, ορίζει ότι ο εγγονός του θα λάβει την κληρονομιά ως καταπιστευματοδόχος μετά από 5 έτη. Ο διαθέτης απαγορεύεται να ορίσει το επόμενο πρόσωπο στο οποίο θα περιέλθει η περιουσία μετά τον καταπιστευματοδόχο. Απαγορεύεται δηλαδή το διαδοχικό καταπίστευμα. Στο βίντεο αυτό, που αποτελεί και το πρώτο μέρος των βίντεο για το κληρονομικό δίκαιο, αναλύσαμε κάποιες βασικές έννοιες. Στο επόμενο βίντεο θα αναφερθούμε στο περιεχόμενο της κληρονομιάς, στις ενέργειες των κληρονόμων, στην κληρονομική αναξιότητα και στην αποκλήρωση. Ο διαβήτης, μία ύπουλη ασθένεια που έχει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια στο δυτικό τρόπο ζωής, προκαλεί μία σειρά προβλήματα στα ανθρώπινα όργανα, μεταξύ των οποίων και στα μάτια. Για αυτά ακριβώς τα προβλήματα μας μιλά σήμερα ο χειρουργός οφθαλμίατρος της Χίος Βίζιον Οφθαλμολογική Χίου, Γιάννης Καστής. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης ο Καστής και είμαι οφθαλμίατρος στο Χίος Βίζιον. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πόσο επηρεάζει ο ζαχαρώδης διαβήτης στα μάτια μας. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε πώς είναι φτιαγμένα τα μάτια μας. Τα μάτια μας είναι ένα μέρος του εγκεφάλου μας, το οποίο παίρνει αιμάτωση από τις εσωκαροτίδες. Αυτές δίνουν τρία πλέγματα αγγείων μέσα στο μάτι μας, τα οποία είναι υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία του αμφιβληστροειδή, ο οποίος αμφιβληστροειδής είναι
το μέρος του ματιού που είναι υπεύθυνο στο να συλλέξει τη πληροφορία που βλέπουμε με τα μάτια μας και να τα μεταφέρει στον εγκέφαλο. Ο ζαχαρόδης διαβήτης λοιπόν, ως πάθηση των αγγείων, κάνει αυτά τα μικρά αγγεία να δυσλειτουργούν, να μην παρέχουν σωστή αιμάτωση στον αμφιβληστοειδή και προκαλεί τη διαβητική αμφιβληστοειδοπάθεια, που είναι η βασική και πιο συχνή επίπτωση του διαβήτη στα μάτια μας. Το ποσοστό εμφάνισης του ζαχαρόδους της διαβητικής αμφιβληστοειδοπάθειας στο γενικό πληθυσμό εκτιμάται γύρω στο 40%, ενώ είναι συχνότερο να το συναντάμε σε ασθενείς με τύπου 1 διαβήτη παρά με τύπου 2, και σοβαρή αμφιβληστοειδοπάθεια που θα απειλήσει σημαντικά την όραση των ασθενών θα συναντήσουμε σε 1 στους 10 ασθενείς. Σημάδια διαβητικών αλλοιώσεων στα αγγεία του ματιού μπορούμε να δούμε από τη βυθοσκόπηση, το OCT, την Angio-OCT και τη φλουραγγιογραφία, που είναι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται για να σταδιοποιήσουμε την εξέλιξη στα μάτια μας του ζαχαρόδους διαβήτη. Η ύπαρξη από σημάδια ζαχαρόδους διαβήτη στα μάτια μας μπορεί να ξεκινήσει και πριν κλινικά εμφανιστεί ο ζαχαρόδους διαβήτη στον οργανισμό μας. Εξαρτάται αυτό από πολλούς παράγοντες κινδύνου. Από το χρονικό διάστημα που ο ασθενής είναι διαβητικός, αν είναι καλά ελεγχόμενος ο ζαχαρόδης διαβήτης του, αν είναι τύπου 1 ή τύπου 2, αν είναι σε αγωγή με ινσουλίνη ή χάπια, από τη συνύπαρξη υπέρτασης, νεφροπάθειας, το κάπνισμα, τη χοληστερίνη, ανεμία, παχυσαρκία ή και την εγκυμοσύνη. Τώρα, αφού γίνει η διάγνωση της διαβητικής αμφιβληστοειδοπάθειας, γίνεται η σταδιοποίησή της. Η διαβητική αμφιβληστοειδοπάθεια χωρίζεται σε 2 βασικές κατηγορίες, τη μη παραγωγική και την παραγωγική. Η μη παραγωγική είναι τα πρώτα στάδια της διαβητικής αμφιβληστοειδοπάθειας και σε περιπτώσεις που δεν ελεγχθεί σωστά, μπορεί να περάσει στο στάδιο της παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστοειδοπάθειας, που έχει χειρότερες επιπτώσεις στην όραση του ασθενού. Στην παραγωγική διαβητική αμφιβληστοειδοπάθεια σημαίνει ότι έχουν αναπτυχθεί καινούργια αγγεία στην οπτική θηλή, στον αμφιβληστοειδή ή στην ήριδα. Αυτή πάλι κατατάσσεται αναλόγως με το πόσο έντονα έχουν δημιουργηθεί αυτά τα αγγεία και πόσο πολλά είναι, σε στάδια ήπιας μέχρι πολύ σοβαρής παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστοειδοπάθειας, και μπορούν να δημιουργήσουν επιπλοκές που βλέπουμε στο τελικό στάδιο της νόσου, με την ύπαρξη ελκτικής αποκόλλησης αμφιβληστοειδούς, μένουσα σε ενδοϊαλοειδικής αιμορραγίας και το νεοαγγειακό γλαύκωμα. Οποιαδήποτε στιγμή της πορείας της νόσου, ένας ασθενής με ζάχαρο μπορεί να μεταπέσει από ένα στάδιο αρχικότερο της νόσου σε ένα επόμενο στάδιο, ειδικά αν δεν ελέγχει σωστά το ζάχαρό του. Αλλά δεν μπορούμε να γυρίσουμε σε προηγούμενο στάδιο άπαξ και προχωρήσει η νόσο προς το χειρότερο. Για να τα καταλάβουμε όλα αυτά, πώς εξελίσσεται η νόσο, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα αγγεία, όσο περνούν τα χρόνια, πιάνουν ένα πουρί που έχουν σαν αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η ροή του αίματος, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλεί στον αμφιβληστοειδή, στο εσωτερικό του ματιού μας, περιοχές ισχυμίας. Όταν οι περιοχές αυτής της ισχυμίας μεγαλώσουν, τα αγγεία χάνουν τη στήριξή τους και δημιουργούνται μικροανευρίσματα και αιμορραγίες. Στην πορεία της νόσου, οι ισχυμικές περιοχές μεγαλώνουν και αρχίζουν να δημιουργούνται νέα αγγεία με ανώμαλη μορφολογία, τα οποία συνήθως προκαλούν σοβαρότερα προβλήματα. Σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου, τα αγγεία αυτά μπορούν να αιμορραγήσουν και να μας μειώσουν απότομα την όραση ή να δημιουργήσουν ένα είδους φλεγμονή και να υπάρξει συλλογή υγρού ενδοαμφιβληστοειδικά που ονομάζεται κυστικό είδημα της οχράς κυλίδος. Αν αυτό το υγρό μαζευτεί στην περιοχή της οχράς κυλίδος, μας προκαλεί και απότομη μείωση της όρασης και χρειάζεται θεραπεία. Στο στάδιο της παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστοειδοπάθειας έχουν αναπτυχθεί αυτά τα νέα αγγεία, όπως είπαμε, σε πολλά μέρη του ματιού και μπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρές αιμορραγίες, δημιουργία μεμβρανών στο εσωτερικό του ματιού που να οδηγήσουν σε ελκτική αποκόλληση αμφιβληστοειδούς ή σε νεοαγγειακό γλαύκωμα που συνήθως συνοδεύεται από πολύ εκτεταμένες περιοχές ισχυμίας και είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αν υπάρχει θεραπεία για τη διαβητική αμφιβληστοειδοπάθεια. Η απάντηση είναι και ναι και όχι. Το κακό με αυτή την πάθηση
είναι ότι ενώ μπορούμε να παρέμβουμε θεραπευτικά σε διάφορα στάδια της νόσου για να βελτιώσουμε την όραση του ασθενούς, παρέχοντας θεραπεία των συμπτωμάτων, δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την νόσο αυτή καθεαυτή, γιατί είναι νόσος των αγγείων ο ζαχαρώδης διαβήτης. Δεν μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε τα αγγεία έτσι ώστε να επιστρέψουμε από ένα στάδιο ισχυμίας σε μια καλύτερη προηγούμενη κατάσταση. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι, αν ο ασθενής συμμορφώνεται με τις οδηγίες των γιατρών του, να σταματήσουμε την εξέλιξη της νόσης στο στάδιο στο οποίο θα διαγνωστεί αρχικά. Οι διαθέσιμες θεραπείες που έχουμε για τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι οι εξής: ενδοϊαλοειδικές εγχύσεις, κάτι ειδικά ενεσάκια που με αντι-VEGF παράγοντες ή κορτιζόνη, που χρησιμοποιούμε συνήθως για το κυστικό είδημα, εφαρμογή λέιζερ στον αμφιβληστροειδή, χειρουργική αντιμετώπιση όπου χρειάζεται σε τελικό στάδιο όταν υπάρχουν επιπλοκές με ελκτική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς ή ενδοϊαλοειδικές αιμορραγίες. Η κάθε θεραπεία που θα επιλέξουμε στον ασθενή εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η νόσος. Πέρα από τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, τι άλλο μπορεί να κάνει το ζάχαρο στα μάτια μας? Αυξάνει την πιθανότητα ισχυμίας του οπτικού νεύρου, αυξάνει την πιθανότητα ισχυμίας της οφθαλμικής αρτηρίας ή απόφραξης της οφθαλμικής φλέβας. Επίσης, στα πλαίσια νευροπάθειας μπορεί να προκαλέσει πάρεση των οφθαλμοκοινωτικών μειών, το οποίο θα παρουσιαστεί ο ασθενής με διπλοπία. Προκαλεί διακυμάνση στην όραση αναλόγως με τη διακυμάνση του ζαχάρου λόγω ειδήματος που δημιουργείται στο φακό του ματιού. Δημιουργεί ακαταράκτη πιο γρήγορα από ότι έτσι κι αλλιώς πιθανόν θα γινόταν, και κάποιες φορές δημιουργεί συγκεκριμένου είδους καταράκτη που μπορεί με τη ρύθμιση του ζαχάρου να υποστρέψει, αυξημένη πιθανότητα γλαυκώματος, ξηροφθαλμία, παρουσία χαλαζίων, ακόμα και μετεγχειρητικών επιπλοκών όπως η ενδοφθαλμίτιδα. Σαν συμπέρασμα, τι πρέπει να κρατήσουμε? Ο οφθαλμολογικός έλεγχος μπορεί να μας δώσει σημάδια της διαβητικής νόσου από τις εξετάσεις που κάνει ο οφθαλμίατρος πριν ακόμα υπάρξει κλινικά στις εξετάσεις μας διαγνωσμένος ζαχαρώδης διαβήτης. Ο οφθαλμολογικός έλεγχος στους διαβητικούς ασθενείς πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή συχνότερα αναλόγως με το στάδιο της νόσου και τις οδηγίες του οφθαλμίατρου. Η συνεργασία πολλών ιατρικών ειδικοτήτων είναι απαραίτητη για τη σωστή ρύθμιση του ζαχαρώδους διαβήτη, και παρά τις διαθέσιμες θεραπείες για τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η καλύτερη και μόνη θεραπεία είναι η καλή ρύθμιση του ζαχάρου και των υπόλοιπων παραγόντων κινδύνου. Όσο πιο γρήγορα διαγνωστεί και αρχίσει θεραπεία για τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα στον ασθενή. Ευχαριστώ πολύ. Η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες, αν και μία θεώρηση υποστηρίζει ότι χωρίς αυτές θα ήταν πολύ ανιαρή. Ο κάθε ένας ή κάθε μια μας αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τις δυσκολίες που παρουσιάζονται. Καθοριστικό όμως ρόλο διαδραματίζει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Σήμερα, η ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη του Τμήματος Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου Ζέτα Σταματελοπούλου μας παρουσιάζει μερικούς βοηθητικούς τρόπους σκέψης για τέτοιες περιπτώσεις. Γεια σας, είμαι η Ζέτα Σταματελοπούλου και είμαι ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη του Τμήματος Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου Στοιχείο. Σήμερα θα σας μιλήσω για μερικούς βοηθητικούς τρόπους σκέψης όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη συνθήκη που αφορά κυρίως εμάς τους ίδιους. Όταν αισθανόμαστε άσχημα για τον εαυτό μας, τείνουμε να χρησιμοποιούμε την αυτοκριτική, μια πράξη που δυστυχώς τείνει να δημιουργεί περισσότερη εσωτερική πίεση. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να μην αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου, να νιώθεις θυμό ή και μια αίσθηση απογοήτευσης. Ωστόσο, δεν είναι βοηθητικό να επιπλήττεις και να κατακρίνεις τον εαυτό σου. Τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθει κάποιος μπορεί να τον οδηγήσουν να κάνει περισσότερες αρνητικές σκέψεις και αυτά με τη σειρά τους να σωματοποιηθούν. Μέσα λοιπόν σε αυτό το φαύλο κύκλο, τείνουμε να σκεφτόμαστε αρνητικά και να κατηγορούμε τον εαυτό μας, κάτι που πιθανόν θα μας προέτρεπε να αλλάξουμε όπως πιστεύουν πολλοί, αλλά αυτό γυρίζει μπούμεραν και έτσι μας κάνει να νιώθουμε χειρότερα.
Συχνά μπορεί να πούμε στον εαυτό μας: μπορείς να τα καταφέρεις, προσπάθησε κι άλλο, προσπάθησε να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου, εσύ γνωρίζεις καλύτερα από τον καθένα, σταμάτα να φέρεσαι ανόητα. Ωστόσο, η αυτοκριτική δυστυχώς καταλήγει να δημιουργεί περισσότερη εσωτερική πίεση και τελικά, όπως είπαμε, γυρίζει μπούμεραγκ, αποτυγχάνοντας να βελτιώσει το πώς αισθανόμαστε για τον εαυτό μας. Η επίκριση του εαυτού μας δυσκολεύει να αναδείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Γι' αυτό πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάθε να συγχωρείς τον εαυτό σου. Τα λάθη συμβαίνουν και είναι για τους ανθρώπους. Δεν θα σε βοηθήσει η κριτική, ίσα-ίσα θα φέρει χειρότερα αποτελέσματα, όπως το αυτοσαμποτάζ. Συνέχισε σύμφωνα με το τι θα σου φέρει το μέλλον. Παραδείγματος χάρη, αν σκεφτώ «αν κάνω λάθος, θα χάσω την αξία μου». Ανταυτού, μπορώ να πω στον εαυτό μου «το να κάνω λάθη δεν με κάνει λιγότερο άξιο». Ίσα-ίσα που τα λάθη επιτρέπονται. Ακολούθησε το ένστικτό σου. Ποτέ μη συμβιβάζεσαι και μην ξεχνάς πραγματικά ποιος είσαι. Αν μια κατάσταση δεν σε κάνει να νιώθεις άνετα, τότε δεν είναι μια κατάσταση στην οποία αξίζει να βρίσκεσαι. Μην φοβάσαι την αλλαγή. Αυτός ο δρόμος είναι για να εξελιχθούμε και να βελτιωθούμε. Η αλλαγή είναι, αν το καλοσκεφτούμε, το πιο σταθερό σημείο σε αυτή τη ζωή και, ευτυχώς, τίποτα δεν μένει το ίδιο. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το αποδεχτούμε. Η απόλυτη σκέψη, τύπου όλα ή τίποτα, μαύρο ή άσπρο, δεν μας βοηθάει. Ίσα-ίσα που στη ζωή υπάρχει και το γκρι. Δηλαδή, αν σκεφτούμε πως η επίδοσή μου πέφτει λίγο, άρα δεν είναι όλα τέλεια και τότε όλα είναι μια αποτυχία, αυτό θα με κάνει να νιώσω αρνητικά συναισθήματα. Ανταυτού, θα μπορούσα να πω στον εαυτό μου «ολοκλήρωσα αρκετά πράγματα για σήμερα, μπορώ να αφήσω μερικά για αύριο». Αντιμετώπισε τον εαυτό σου σαν να είσαι υπεύθυνος που έχεις κάποιον να φροντίσεις. Μία κακή μέρα δεν σημαίνει μία κακιά ζωή. Μην γενικεύεις. Ένα μεμονωμένο αρνητικό γεγονός δεν βιώνεται σαν μία αλυσίδα πολλών αρνητικών γεγονότων. Ο εσωτερικός κριτής μέσα στο κεφάλι σου δεν σου λέει την αλήθεια και δεν θέλει το βέλτιστο συμφέρον σου. Συνήθως τείνουμε να απορρίπτουμε ή να μεγενθύνουμε τα αρνητικά και να ελαχιστοποιούμε τα θετικά που συμβαίνουν στη ζωή. Προσπάθησε να μην βγαίνεις σε αυθαίρετα συμπεράσματα, προσπαθώντας να μαντέψεις τη σκέψη των άλλων ή τι θα φέρει το μέλλον. Παραδείγματος χάρη μπορεί να σκεφτούμε «δεν θα τα καταφέρω» δοκιμάζοντας κάτι καινούριο. Ανταυτού μπορούμε να πούμε στον εαυτό μας «μα δεν έχω προσπαθήσει καν, τι θα γίνει και αν τα καταφέρω». Αφαίρεσε τα πρέπει και τα δεν πρέπει από το λεξιλόγιό σου. Συνήθως, τα πρέπει που αναφέρονται στον εαυτό τείνουν να δημιουργούν ενοχή, ενώ τα πρέπει που αναφέρονται στους άλλους δημιουργούν θυμό. Μην απολογείσαι για την έκφραση των συναισθημάτων σου. Με αυτόν τον τρόπο πείθεις τον εαυτό σου πως δεν αξίζεις το χώρο και το χρόνο που παίρνεις. Μην τα παίρνεις όλα προσωπικά. Η έκβαση ενός αρνητικού γεγονότος δεν εξαρτάται απόλυτα από σένα. Εξάλλου υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα πράγματα μπορεί να πάνε στραβά. Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι δεν θα με συμπαθήσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ελέγξω. Οι άνθρωποι έχουν πολλούς λόγους για το να μην τους αρέσει κάποια συνθήκη ή κάποιος άνθρωπος. Χρειάζεται λοιπόν να είμαι ο εαυτός μου και να προστατεύσω το χρόνο και την ενέργειά μου. Αυτό κάνει το μυαλό μας, φλιαρεί. Και μπορώ να σας πω πως αυτό είναι και μια υγιής λειτουργία του μυαλού μας, γιατί δείχνει πως δουλεύει και παράγει σκέψεις. Αντί λοιπόν να προσπαθούμε να εξουδετερώσουμε αυτές τις σκέψεις, χρειάζεται να κάνουμε τα εξής. Το πρώτο είναι να συνειδητοποιήσουμε την αλήθεια. Δηλαδή, οι σκέψεις είναι απλά σκέψεις και δεν μας καθορίζουν.
Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε και από κάτι ώστε να σπάσουμε τον παγιωμένο τρόπο σκέψης μας. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να κάνουμε ένα περπάτημα στη φύση, μπορούμε να κάνουμε ένα κρύο ντους, να πάρουμε μερικές αργές βαθιές αναπνοές, κάτι που θα μας αλλάξει τον τρόπο που αισθανόμαστε και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Όταν δεν αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου, ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να κάνεις είναι να πορευτείς με την αυτοσυμπόνια και την υποστήριξη και την κατανόηση στον εαυτό σου. Οι παραπάνω στρατηγικές προτείνουν να είμαστε υπομονετικοί, ευγενικοί και να δείχνουμε αυτοσυμπόνια. Η σοφή επιλογή είναι να προσεγγίζουμε τον εαυτό μας με καλοσύνη. Οποτεδήποτε νιώθεις πιεσμένος, σε ένταση ή στα σκοτάδια σου, τότε βρίσκεσαι σε μια κατάσταση αλλαγής και διαμόρφωσης. Εμπιστεύσου τη διαδικασία και αν χρειάζεσαι βοήθεια σε αυτό το σημείο, μπορείς να εμπιστευτείς και έναν ειδικό, γιατί δεν είσαι μόνος. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος για σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media για να ενημερώνεστε για τα νέα μας θέματα, ενώ παλαιότερα επεισόδια μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα μας στο YouTube. Γεια χαρά!